Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Ας περιμένουμε το αποτέλεσμα, να μην βιαστούμε, να κάνουμε κρίσεις με ευκολία και οι οποίες πολλές φορές είναι λάθος. Δεύτερο ζήτημα, πρέπει να συνεννοηθούμε, ότι να κάνουμε την κριτική μας επί πραγματικών ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί μια πολιτική. Έχει ένα σχέδιο και προσπαθεί να το εφαρμόσει. Αυτά που έχει περάσει μέχρι στιγμής, και καλό τον οποιονδήποτε να μου πει αν είναι έστω και ένα αντιλαϊκό μέτρο από αυτά τα οποία έχουν προχωρήσει. Είτε αυτά αφορούν την ανθρωπιστική κρίση, την επαναπρόσληψη των απολυμένων, την αναστολή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, ζητήματα που έχουν σχέση με την ΕΡΤ, όλα αυτά. Κόβεται από τις 15.000 προσλήψεις που είχαν προϋπολογιστεί. Σας άφησα, αγαπητέ. Τα νοσοκομεία είναι άδεια. Σας άφησα, αγαπητέ. Το δημόσιο σύστημα υγείας καταραίει. Θέλετε να πω τη γνώμη μου ή θέλετε να λέτε μόνο την άποψή σας? Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν θέματα τα οποία έχουν προχωρήσει, που είναι κατ' εφαρμογή του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη λιτότητα, ανατρέπουν πλευρές των μνημονίων, συγκεκριμένες, λοιπόν, και οδεύουμε σε μια άλλη κατάσταση. Μνημόνια δεν πρόκειται να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι σαφές. Λέω λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί, μπορεί να υπάρξει μια τροποποίηση στο ρυθμό εφαρμογής. Αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υλοποιηθούν. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σύνολο μέτρων το οποίο θα προωθηθεί και εν πάση περιπτώσει αυτό που θα ζήταγε κάποιος αυτή την προσπάθεια, διότι αυτό που υπήρξε όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν ένας οριμαγδός εκβιασμών οι οποίοι γινόντουσαν από την άλλη πλευρά, και θα περιμέναμε στο εσωτερικό μέτωπο τουλάχιστον δυνάμει της αριστεράς. Δεν λέω να μην κάνουν την κριτική τους. Προφανώς έχουμε στρατηγικές διαφορές, ιδεολογικές διαφορές κτλ. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει ένα μέτωπο, και αυτό θα είναι ένα ιστορικό σφάλμα, το οποίο πάλι κατά καιρούς θα λέει το Κουκουέ ότι έκανα ένα ιστορικό λάθος τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το επιδίωξε. Βεβαίως το επιδίωξε. Το ιστορικό βήμα είναι να πάμε και εμείς στην πλατεία να πανηγυρίσουμε το μνημόνιο. Όλα αυτά, αυτό θα είναι ιστορικό κάτι. Βήμα. Προσέξτε και θα μας χειροκροτάει ο κόσμος και θα λέει μπράβο, καλά κάνατε. Θα αποδείξει με τη στάση του ότι είναι η πιο βολική δύναμη του συστήματος. Και το λέω έτσι καθαρά. Η πιο βολική δύναμη του συστήματος. Δεν επηρεάζει, βολεύεται, έχει το χώρο του, κινείται, κάνει τις ασκήσεις γυμναστικής και από εκεί και πέρα τίποτα. Εσείς που στα καλιά με τον Άχε Κουρία, πολιτική, με τον έχει Ομπάμα, υποκαταστήσει στη Λίμνη Κόμο, με την ιδεολογική ζήμωση. Αλλά είναι κρίμα για τον Κουκουέ. Είναι κρίμα για τον Κουκουέ να ακολουθεί αυτή κύριε τη στάση. Κύριε Καλύβη, εκεί που πάτε λοιπόν, στο Τέξας αυτά τους λέτε. Αφήστε. Αυτά τους λέτε. Στη Lockheed Martin που δώσατε 500 εκατομμύρια για τα αεροπλάνα, αυτά τους είπατε. Αφήστε, αγαπητέ. Αυτό για τα ιστορικά βήματα της αριστεράς τους είπατε. Σας μιλάω ότι η πολιτική έχει μια συγκεκριμένη. Όταν υποδεχόσασταν τα ανατολικά πλοία στον Πειραιά τον προηγούμενο μήνα, αυτά τους λέγατε. Η ανάγνωση πολιτικής πραγματικότητας και η πολιτική, η άσκηση πολιτικής. Με τον Γιούνκερ που υπογράφατε μαζί κοινή δήλωση, αυτό του είπατε. Είναι επί του συγκεκριμένου. Σας ρωτάω για τα ιστορικά λοιπόν, βήματα της αριστεράς. Έχετε ένα μέτρο το οποίο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι αντεργατικό? Πέστε μου, μέχρι τώρα. Ένα μέτρο. Φοροαπαλλάξατε 4.000 επιχειρηματίες με πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέσα σε μια μέρα. Σας λέω, τους φοροαπαλλάξατε. Τους φόρους στα νοικοκυριά τους καταργήσατε μέσα σε ένα μέτρο. Μα τι μου λέτε τώρα. Για λαθρεμπόριο και φοροαπάτες. 4.000 επιχειρηματίες. Συγκεκριμένο είναι. Σας ρωτάω. Και δεν μας λέτε και ποιοι είναι αυτοί. Δώστε μας μια λίστα. Τη λίστα Αλαγκάρτ περιμένουμε. Ποιοι είναι αυτοί. Αντεργατικό μέτρο. Τον ΕΦΙΑ δεν τον καταργήσατε. Αλλά 4.000 επιχειρηματίες μέσα σε μια μέρα. Δεν απαντάτε. Μισό δις δώσατε σε αμερικάνικη εταιρεία όπλων. Πόσα δώσατε για τους ανέργους? Τους κόψατε και αυτά που είχαν. Ένα στους 10 παίρνει επίδομα ανεργίας. Μα τι λέτε, αγαπητέ μου. Εγώ τι λέω. Τώρα ξυπνήσατε. Εγώ τι λέω. Τώρα ξυπνήσατε. Κοιμόσασταν 5 χρόνια και δεν κάνατε τίποτα. Με τα πόδια μας στον δρόμο. Και υποτιμούσατε τα μνημόνια. Στα σαλόνια των κοινωνικών διαλόγων χρόνια ολόκληρα. Επί κυβέρνηση. Αγκαλιά με το Πασόκ. Αυτό είναι. Με συγχωρείτε. 5 χρόνια κοιμόσασταν. Λέγατε ότι, η μάχη για το μνημόνιο δεν αξίζει. Το μάστερ μαζί δεν το ψηφίσατε. Σας παρακαλώ, τώρα εντάξει, γυρίστε τώρα. Μαζί δεν το ψηφίσατε. Όταν δεν θες να μιλήσει συγκεκριμένα. Ποια ευρωσυνθήκη πρόκληση, δηλαδή αυτή η εμφάνιση με το Φωτοστέφανο την ίδια στιγμή που παίρνονται τέτοια μέτρα απέναντι στο λαό, είναι πρόκληση. Δηλαδή να γίνει σαν τα ρούχα. Μια κουβέντα στο κύριο Πρωτούλη. Μου κάνει τεράστια εντύπωση πάντως
που επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ πολύ περισσότερο από ό,τι έχω ακούσει το κουκουέ. Τώρα βάζει φωτιά τώρα και εσύ. Περίμενε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Εντάξει, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Εγώ το κατανοώ αυτό το πράγμα, αλλά κρατήστε και λίγο τα. Η αιμονή του κουκουέ και προεκλογικά. Εμείς λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ο κύριος Καλαβάτη πρέπει να σε αγαπάει δίπλα σας. Και εμείς λέμε ότι όταν αλλάζει σκυτάλι το επισημαίνουμε. Απλά όταν αλλάζει σκυτάλι. Σε αυτούς που χειροκροτάνε, αλλάζουν και οι χειροκροτητές μας. Εμείς χειροκροτητές της αντιλαϊκής πολιτικής και Χριστοφορίδης σαν και εσάς, δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Αφήστε ό,τι πείτε, εντάξει, καμία αντίληψη για μένα. Παλαμάκι της αντιλαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να γίνει.